Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σα. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Τελείωσε ο πρώτο γύρο. Είμαστε μπροστά στο δεύτερο γύρο. Είστε αισιόδοξο για τα εκλογικά αποτέλεσματα τη ερχόμενη Κυριακή. Βεβαίω και είμαι αισιόδοξο, γιατί πιστεύω ότι κάναμε μια καλή εμφάνιση μέσα σε συνθήκε ακραία πόλωση και πολυδιάσπαση. Οπότε, αυτό είναι ένα κεφάλαιο, είναι μια παρακαταθήκη. Πάμε στον δεύτερο γύρο με έναν αντιπαλοπιά με ένα πάρα πολύ σαφές έργο, ένα έργο το οποίο αφορά τα θεμέλια για την Αθήνα του 2020 και βαδίζουμε προς τα εκεί με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πώς πιστεύετε ότι θα κινηθεί το εκλογικό σώμα, δηλαδή από ποια δεξαμενή ψηφοφόρων περιμένετε να υπάρξει έκφραση προτίμησης προς το πρόσωπό σας. Να σου πω, όπως έδειχναν και επανειλημμένες δημοσκοπήσεις, οι οποίες είχαν γίνει πριν από το πρώτο γύρο, η δικιά μας υποψηφιότητα έχει μια εμβέλεια σε όλους τους πολιτικούς χώρους, εκτός από αυτόν της χρυσή αυγή. Επομένως, εμείς απευθυνόμαστε σε όλους. Και να σας πω και κάτι, απευθυνόμαστε και στους ψηφοφόρους της χρυσή αυγή. Ευθαρσώς, αλλά με μία διαφορά σε σχέση με άλλους, δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά, απευθυνόμαστε παραμένοντας πιστοί στις θέσεις και στις αρχές μας. Προσπαθούμε να φέρουμε τους ψηφοφόρους σε μας να πιστέψουν σε μας και όχι εμείς να προσχωρούμε σε θέσεις αντιπάλων προκειμένου να αλλιεύσουμε κάποιους ψηφοφόρους. Ε, με ποια λογική, τι θα ελκύσει ένα ψηφοφόρο της χρυσή αυγή στο, στο Γιώργο Καμίνη. Είναι ότι πρώτα απ' όλα μπορεί να δει με πάρα πολύ πιο καθαρά μάτια, γιατί η Χρυσή Αυγή πλέον δεν μπήκε στο δεύτερο γύρο, να δει ποιοι έχουν παλέψει για τα συμφέροντα της πόλης, ποιοι έχουν θέσεις και και ανοίγουν μια προοπτική για την Αθήνα. Το επαναλαμβάνω όμω. Θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί στι θέσει τη δικέ μα και όχι εμεί να προσχωρήσουμε στι θέσει τη Χρυσή Αυγή. Η δήλωση του, του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ένα κόμμα σα υποστηρίζει ξεκάθαρα επηρεάζει τελικά τον ανεξάρτητο χαρακτήρα τη υποψηφιότητά σα. Κυρία Δεληθανάση, ένα ανεξάρτητο χαρακτήρα υποψηφιότητα προκύπτει από συγκεκριμένα. ανεξάρτητο ή μη, προκύπτει από κάποια δεδομένα. Το πρώτο, το ατράνταχτο, είναι η πολιτεία μας στον Δήμο τα τελευταία τρία μισή χρόνια. Ούτε μια φορά δεν βρέθηκε κάποιος να πει ότι εμείς ασκήσαμε τη δημοτική εξουσία με κομματικές παροπίδες ή με κομματικά κριτήρια. Επομένως, πράξεις και όχι λόγια. Από εκεί και πέρα. Εμένα την υποψηφιότητά μου την στήριζαν πριν από τη δήλωση του κυρίου Κεδίκοβλου 18 διαφορετικά κόμματα και πολιτικές κινήσεις. Ξεκινώντας από τους πειρατέ του διαδικτύου και φτάνοντας μέχρι τους φιλελεύθερους της δράσης. Ευπρόσδεκτο είναι και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στη στήριξη που προσφέρει. Αλλά μία υποψηφιότητα χαρακτηρίζεται κομματική ή όχι, ανάλογα με τις δεσμεύσεις που έχει ο υποψήφιος απέναντι σε ένα κόμμα. Εγώ δεν δεσμεύτηκα για τίποτα και απέναντι στον οποιονδήποτε. Θεωρείτε ότι η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για υποστήριξη στο πρόσωπό σας, σας υποβοηθά. Στον βαθμό που μπορεί να πείσει ψηφοφόρους που δεν με ψήφισαν να προσέλθουν και να ψηφίσουν φυσικά και με βοηθάει. Μιλάμε δηλαδή πλέον για μια ξεκάθαρη ε, μάχη κυβερνητικού στρατοπέδου αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η μάχη αυτή έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το πεδίο στο οποίο εκτιλήσεται κανονικά η μάχη αυτή, είναι οι ευρωεκλογέ, Εδώ ψηφίζουμε για τον Δήμο. Ψηφίζουμε για τον επόμενο Δήμαρχο της πόλης. Και ο κόσμος, κακά τα ψέματα, όπως ακριβώς δείχνει και η δικιά μου υποψηφιότητα, θα ψηφίσει με βάση την καθημερινότητά του και το πώς βλέπει την πόλη με ορίζοντα το 2020. Σα γνωρίζουμε ω καθηγητή πανεπιστημίου, ε, συνταγματολόγο, των φιλελεύθερων απόψεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου, προερχόμενο από το χώρο τη αριστερά. Εσεί πώ διαχειρίζεστε, σαν Γιώργο Καμίνη, την υποστήριξη από το κυβερνών κόμμα. Εγώ αυτά που δίδαξα ω καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, αυτά που εφάρμοσα ω συνηγόρο του πολίτη και η πολιτική μου αυτά τα 3,5 χρόνια στον Δήμο, μιλάνε κατά βάση και αυτό που είπατε, δικαιώματα. Αλλά δικ... κάθε δικαίωμα είναι μια εξουσία που έχει ο κάθε πολίτης. Και όπως κάθε εξουσία σε μια δημοκρατία είναι μια εξουσία που έχει τα όρια τη και ασκείται με ευθύνη. Εγώ παραμένω στις ίδιες θέσεις από τις οποίες άρχισα. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Και όποιο τυχόν το υποστηρίζει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Είστε ικανοποιημένο από το ποσοστό που πήρατε στον πρώτο γύρο, ασχέτως του ποσοστού που πήρε ο κύριος Ακελαρίδης. Σας είπα μέσα στις συνθήκες αυτής της ακραίας πόλωσης, μέσα στις συνθήκες της πολυδιάσπασης, γιατί μιλάμε για 14 υποψηφιότητε. Και επίση και δεδομένου ότι εγώ δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο κόμμα από πίσω να με υποστηρίζει και να μάχεται, Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο και πάρα πολύ αισιόδοξο για το δεύτερο γύρο. Τι είναι αυτό που θα ολοκληρώσετε στην, σε μία δεύτερη θητεία, εφόσον εκλεγείτε, το οποίο δεν έχετε ολοκληρώσει στη θητεία που εκπνέει. Εμεί τι βασικέ μα προσπάθειε σε αυτά τα 3,5 χρόνια τι αφιερώσαμε στο να στηρίξουμε τον Δήμο και να κρατήσουμε την πόλη όρθια. Ειδικά στον Δήμο ήταν μια μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης μέσα σε δραματικές εργασιακές και πολιτικές συνθήκες. Νοικοκυρέψαμε το Δήμο, πάμε για το νοικοκύρεμα της πόλης και γι' αυτό έχουμε εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς πόρους. Έχουμε συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο που έχουμε εκπονήσει. Πάμε λοιπόν πια αφού ρίξαμε τα θεμέλια να σηκώσουμε το οικοδόμημα. Η σχέση σας με τον νέο Περιφερειάρχη ή τη νέα Περιφερειάρχη, ε, ποια θα είναι, πώς θα συνεργαστείτε εφόσον επανεκλεγείτε ως Δήμαρχος. Έχω συνεργαστεί πάρα πολύ καλά με τον κύριο Σγουρό και δεν έχω καμία, έτσι δεν υπάρχει κανένα λόγο να αλλάξω τι πεπιθήσει μου και τι απόψει μου πάνω σε αυτό. Εσάς ευχαριστούμε πάρα πολύ.